Και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο mail που το κάνω βίντεο με πολύ χαρά από τη μια, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη γυναίκα που μου έχει στείλει το mail. Είναι μια παλιά μου θεραπευόμενη. Όταν λέω παλιά, εννοώ προδεκαετίας και προεκοσαετίας. Θυμάσαι, κόρη? Σε δύο φάσεις ήταν θεραπευόμενη μου. Σε κάποια φάση ήταν όταν είχα το γραφείο στον Άγιο Αντώνιο, δηλαδή ήταν 2005-2006. Και η δεύτερη φάση ήταν λίγο καιρό πρωτού κλείσω το γραφείο, νομίζω το 17 και 18. Είχαμε σποραδικά κάποιες συνεδρίες και μου στέλνει mail και λέει «Θέκλα, help! Έστειλα σου στο mail σου. Μπορείς να δείξεις λίγη προτεραιότητα, please, please, please». Να χαρείς, εγκατέλειψες, μην είναι Κύπρια φυσικά οι φίλοι, και είναι και πολύ καλή στο χιούμορ και λέει το να χαρείς σημαίνει σε παρακαλάω, με εγκατέλειψες, να γίνεις συγγραφέας, χαχάτης λέω εγώ. Οι ασθενείς σου που σε έχουν ανάγκη, λοιπόν, της είπα μόλις μπορέσω θα σου το κάνω. Και μου λέει διάφορες βρυσίες για τον πρώτη, θα τις διαβάσω, ο χειρότερος που γνώρισα ever, ποτέ. Λοιπόν, φιλενάδα, ξέρεις ποιες είσαι. Και εγώ ξέρω ποιες είσαι. Δεν θα έλεγα ότι είσαι και ακριβώς μια ιστορία επιτυχίας του γραφείου μας. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Καταρχάς ξέρεις ότι σε αγαπώ πάρα πολύ. Η αγάπη μου είναι δεδομένη για σένα, ενώ το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Είσαι μια γυναίκα η οποία με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ στο να κάνω αυτή τη δουλειά ακριβώς που κάνω τώρα. Άρα νομίζω πως δεν σε έχω εγκαταλείψει. Ίσως όμως να... Δεν βρίσκω το email σου, φίλε. Ίσως όμως εσύ να εγκαταλείπεις κατά καιρούς τον εαυτό σου. Καταρχάς θέλω να πω ότι όταν γνώρισα τη γυναίκα αυτή, 2005, πόσο ήμουν, είμαι καμιά 30 χρονών. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ έτσι εντυπωσιακή. Θυμάμαι τότε όταν την είχα συναντήσει, από τη φορά είπα, wow, είναι από αυτές που πρέπει να πηγαίνουν στα καλλιστεία. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ πως η ομορφιά υπάρχει σε όλους μας η ομορφιά, ότι δεν είναι μόνο κάποιοι άνθρωποι όμορφοι και κάποιοι άλλοι όχι, αλλά μιλάμε για μία γυναίκα η οποία δεν σε βρίσκω στο iPad του mail σου, αλλά αυτό το iPad μου κάνει μαύρα μεσάνυχτα όσον αφορά κάνει ακόμη ήρθα. Σε έχω βρει εδώ, λοιπόν. Με κόκκινη σημαία του email σου. Λοιπόν, γνωρίζω αυτή τη γυναίκα σε μια φάση, στα 30 μου περίπου, που ήμουν ακόμη... Ήταν μόλις είχα γράψει το βιβλίο με ανατομία μιας γυναίκας. Που σε εκείνο το βιβλίο, για εκείνο το βιβλίο σας έχω πει επανειλημμένως ότι έχω εμπνευστεί από μια άλλη κοπέλα, ξέρει ποια είναι και αυτή, με την οποία είχαμε δουλέψει μαζί σε ένα περιβάλλον εργασιακό, δεν είναι ψυχολόγος, για ένα διάστημα και ήταν η πιο όμορφη γυναίκα που είχα δει ποτέ, αλλά και η πιο εντός εικόνα άτυχη στις σχέσεις της. Και εκείνη η κοπέλα ήταν ο λόγος, ήταν η αφορμή, ίσως και η αιτία για να γράψω το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας», το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο αν κάποιος ενδιαφέρεται να το διαβάσει, υπάρχει στην ιστοσελίδα μου thekla.petridou.com σε μορφή flipbook, δεν το διαβάσει online. Μου έχει πει ο εκδότης από το πρώτο βιβλίο ότι έχει βρει κάποια αντίτυπα. Όταν καταφέρω να τα πάρω στα χέρια μου, θα σας πω όσοι θέλετε να το παραγγείλετε. Είναι συλλεκτικό πλέον, με όλα τα λάθη της ορθογραφίας και όσα έγραφα τότε το 2005. Τέλος πάντων, έρχεται η γυναίκα αυτή και βλέπω μπροστά μου ένα πλάσμα πανεξυπνό, εξαιρετικά ευλογημένο από τη φύση όσον αφορά στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά πάρα πολύ ταλαιπωρημένο. Θυμάσαι, κόρη, τότε ήσουν πολύ ταλαιπωρημένοι και πολύ προσκολλημένοι, άρρωστα προσκολλημένοι, σε μια σχέση με έναν τύπο, ξέρεις εσύ,
Λοιπόν, και όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε θεραπεία, εγώ σου είχα πει τότε ότι το πρόβλημα σου δεν ήταν εκείνος ο τύπος, ότι το θέμα σου ήταν άλλο, οι σχέσεις με τους γονείς σου, οι προβληματικές, όλα τα τραύματα που κουβαλούσε από την παιδική σου ηλικία, καθώς και η εξάρτηση που ανέπτυξες από κάποια legal drugs, δηλαδή από κάποια νόμιμα φάρμακα. Η κοπέλα αυτή είχε μεγάλη εξάρτηση από κάποια ηρεμιστικά φάρμακα. Και επίσης η κοπέλα αυτή είχε πέσει σε ψυχολόγο προηγουμένως, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα επαγγελματίας. Όπως και να έχει, είχαμε κάνει τότε ένα πρώτο κύκλο ψυχοθεραπείας. Στα 31 της κοπέλα του ήταν αρκετά λειτουργική, με την έννοια ότι μπορούσε να πηγαίνει στη δουλειά. Ήταν όμως πολύ έτσι χαντακωμένη, είναι η λέξη στην κυπριακή διάλεκτο, ήταν έτσι πολύ σαμποταρισμένη και αυτοσαμποταρισμένη και πολύ μαγκωμένη όσον αφορά στη ζωή της. Κάποια στιγμή μου φύγεις. Εγώ δεν τρέχω κανένα να ξοπίσω. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αντιλαμβάνομαι ότι αν κάποιος σταματήσει την ψυχοθεραπεία, μιλάω τώρα για το διάστημα που είχα το γραφείο, ότι έχει τον λόγο του. Είτε ο λόγος του είναι ένας οικονομικός λόγος, ίσως ήταν οικονομικός λόγος τότε, γιατί νομίζω ότι μόλις είχε σταματήσει να εργάζεσαι. Ίσως ήταν οικονομικός λόγος, ίσως είναι λόγος του ότι έχει φτάσει η θεραπεία σε ένα σημείο που πονάει πολύ και δεν το αντέχει και θέλει να κάνει διάλειμμα, είτε επειδή δεν του ταιριάζω εγώ ως ψυχολόγος. Ποτέ δεν έχω πάρει κάποιον τηλέφωνο να του πω, μα γιατί δεν έκλεισες το επόμενο ραντεβού, γιατί σταμάτησες τη ψυχοθεραπεία. Την κοπέλα αυτή τη ξανασυνάντησα, ήταν το 17 νομίζω, 17-18, γιατί το γραφείο το κλείσα αρχές του 18, 17 πρέπει να. Την ξανασυνάντησα την κοπέλα αυτή, δηλαδή μετά από 12 χρόνια. Με πλησίασε. Ήταν σε άλλη φάση ζωή της τότε. Ήδη είχε αναπτύξει μια πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Φιλοξενούσε και φιλοξενεί πολλά ζώα, τα οποία είναι και ζώα ταλαιπωρημένα πολύ, με αναπηρίες κάποια ζώα, με ασθένειες. Είναι εξαιρετικά φιλοζωή. Αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα. Και τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε, ήταν πιο έτοιμη από ποτέ για να κάνει πραγματική δουλειά με τον εαυτό της. Και τότε ήρθαν στην επιφάνεια τα ζητήματα των σχέσεων με τα αδέρφια της, με τους γονείς της κλπ. Και ήταν έτσι μια δύσκολη περίοδος τότε. Κάναμε έναν κύκλο θεραπείας, ο οποίος κράτησε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά είχε αραιώσει τις επισκέψεις της και όταν είχα κλείσει το γραφείο, δεν ερχόταν εκείνη την περίοδο στο γραφείο. Σε κάποια φάση με είχε πάρει τηλέφωνο, μου είχε στείλει ένα μήνυμα ότι γνώρισε κάποιον ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τα ζώα όπως και αυτή και ότι είναι από κάποια άλλη πόλη και ότι χαιρόταν που επιτέλους ήρθε στη ζωή της κάποιος καλός άνθρωπος και πραγματικά χάρηκα και εγώ μαζί της. Της είπα να προσέχεις αγάπη μου και εύχομαι να είσαι καλά. Πρόσφατα έχει αρχίσει να επικοινωνεί μαζί μου και να μου λέει ότι τελικά άνθρακες ο θησαυρός. Πάω να διαβάσω το mail της. Αγαπημένη μου, είμαι 48 χρόνων. Δεν έχω περάσει καλά στην παιδική μου ηλικία. Όχι, δεν έχει περάσει. Και μιλάμε για μια κοπέλα η οποία προέρχεται από μια οικογένεια που οι γονείς της ήταν και καλά ακαδημαϊκά μορφωμένοι και είχαν καλές δουλειές κλπ. Που θα περίμενε κάποιος ότι κάποιοι που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό τότε θα έπρεπε να είχαν πιο μοντέρνες ιδέες και να μην κακοποιούσαν ψυχικά, λεχτικά και συναισθηματικά τα παιδιά τους. Οι γονείς μου έκαναν διακρίσεις ανάμεσα σε μένα και στα αδέρφια μου. Με υποτιμούσαν και με μείωναν συνεχώς. Λόγω αυτού, οι σχέσεις που είχα μετέπειτα ήταν όλες τοξικές, γιατί εφόσον είχα μεγαλώσει σε τέτοιου τύπου οικογένεια, οι τοξικοί άνδρες μου φαίνονταν νορμάλ. Το υπογράφω αυτό, το προσυπογράφω. Παρέμενα σε τοξικές σχέσεις, γιατί ως μωρό ένιωθα περιόριστη μοναξιά. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η σκληράδα. Η σκληράδα των αδερφών και των συγγενών της κοπέλας αυτή. Και το γονείο. Μια έντονη σκληρότητα, φοβερή σκληρότητα και ψυχρότητα.
ανεχόμουν τα πάντα, μόνο και μόνο για να μην μείνω μόνη. Στην ηλικία των 40 χρόνων παρουσιάστηκε σοβαρό θέμα με το δεξί μου πόδι. Έκανα επέμβαση αυχένα και σπονδυλική στήλη στη μέση. By the way, ήσουν η μόνη που ήρθες να με δεις, καρδιά. Παρεμπιπτόντως, ήσουν η μόνη που ήρθες να με δεις. Και τελικά διαγνώστηκα με βαριά κινητική αναπηρία. Θυμάμαι μια γυναίκα, η οποία πραγματικά δυσκολευόταν να περπατήσει. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία της. Ήταν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Έκανε μια πολύ σοβαρή εγχείρηση στον αυχένα και στη μέση. Και δεν ήταν κανείς από την οικογένεια της εκεί. Κανείς όμως. Κανείς. Και θυμάμαι ήταν και μια πολύ δύσκολη μέρα τότε, τη μέρα που κάνει την επέμβαση κοπέλα, και λέει, είπα, δεν γίνεται, πρέπει να βρω τρόπο να πάω, και με την κίνηση της Λευκωσίας δεν ήταν και εύκολο, πρέπει να πάω να είμαι εκεί. Νομίζω ήμουν εκεί και πριν μπει στο χειρουργείο και ήρθα και μετά τον που βγήκες, νομίζω. Στο μεταξύ, λες, είχα αποφασίσει να μείνω πλέον μόνη και να αφοσιωθώ στα ζώα. Πολλά ζώα. Και δεν το λέω για κακό. Πρέπει να έχεις πολύ αγάπη για να φροντίζεις πολλά ζώα. Πάρα πολύ αγάπη μέσα σου να δώσεις. Πάρα πολύ αγάπη. Ήμουν 3 χρόνια μόνη και μαύρη η ώρα και η στιγμή που γνώρισα κάποιον μέσα από το Facebook που φαινόταν τόσο φιλόζος όσο κι εγώ. Με κυνήγησε πολύ τη στιγμή που εγώ επέμενα ότι δεν θέλω σχέση. Πρέπει να ακούμε το αρχικό μας έστιχτο, αγάπες μου. Λέει το αρχικό έστιχτο, όχι σχέση, όχι σχέση. Αλλά τι να το κάνεις. Είναι δύσκολο να το αντέξεις αυτό όταν έχεις μείνει πάρα πολύ καιρό μόνος σου και έχεις μεγάλη δυσκολία με τη μοναξιά. Όμως ήδη είχες μείνει 3 χρόνια μόνη σου. Είδες, κάναμε την ψυχοθεραπεία τότε, έκανες την επέμβασή σου, δεν λύθηκαν ως διαμαγείας όλα σου τα προβλήματα, όμως μπόρεσες να μείνεις για 3 ολόκληρα χρόνια μόνη σου. Όταν τον ενημέρωσα για την αναπηρία, πίστεψε ότι θα εξαφανιζόταν. Το αντίθετο όμως. Συνέχισε να επιμένει να βρεθούμε. Μιλούσαμε 2 μήνες στο Facebook μέχρι που πήρα την απόφαση να γνωριστούμε, εφόσον είχαμε πολλά κοινά. Είπαμε να προχωρήσουμε και από τις πρώτες μέρες συζητάμε. Ο συγκεκριμένος είναι από άλλη πόλη με δική του δουλειά. Για 2 χρόνια έφευγε χαράματα από το σπίτι μου για να πάει στην πόλη όπου δούλευε και γυρνούσε πίσω νωρίς το βράδυ. Η ζωή μας κυλούσε αρκετά καλά, είχαμε βέβαια και τους τσακωμούς μας, αλλά όλα σε λογικά πλαίσια. Όπως όλοι μας, είχε λατώματα, ένα από τα οποία ήταν το να είναι τσιγκούνης. Αλλά βάζοντας τα προτερήματα και τα λατώματα του στη ζυγαριά, υπερτερούσαν τα προτερήματα. Με αγαπούσε, αγαπούσε τα γατιά μου, με βοηθούσε στα πάντα. Ναι, θυμάμαι, είχαμε μιλήσει. Σου είχα στείλει σε κάποια φάση μήνυμα, μου στείλει και εσύ και σε λέω πώς είσαι και μου πεις ότι είμαι καλά και χάρηκα πραγματικά. Από ένα σημείο και μετά αποφασίσαμε να μετακομίσουμε στην πόλη του για να μην ταλαιπωρείται καθημερινά. Μου έδωσε πολλές υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή, οι οποίες όμως αναιρέθηκαν από τις πρώτες μέρες της μετακόμισης. Ήμασταν πλέον στην ίδια πόλη, αλλά έχουμε πιο πολλές ώρες μόνοι παρά τότε που ζούσαμε σε διαφορετικές πόλεις. Στον πρώτο μήνα της μετακόμισης ξεκίνησα αντικαταθλιπτικά. Μα τα έχει σταματήσει. Πάμε, δεν θα σταματούμε όταν έχουμε χρόνιο ζήτημα. Δεν με βοήθησε να εγκλιματιστώ στο καινούριο περιβάλλον, ενώ η συμπεριφορά του άλλαξε προς το χειρότερο. Με έβριζε συχνά πάνω στους τσακωμούς και κατάντησε να είναι επισκέπτης στο σπίτι. Ερχόταν μετά τη δουλειά, έτρωγε, έκανε μπάνιο, έπαιζε με το σκύλο του και μετά ήταν στο διαδίκτυο συνέχεια. Εγώ για εκείνον ήμουν αόρατη. Δεν μου έδειχνε αγάπη πλέον, ούτε τρυφερότητα. Σταμάτησε ο μήνας του μέλητος, σταμάτησε το love bomb. Είναι κάτι άλλο άλλαξε, τώρα να δούμε. Προσπαθούσα να συζητήσω μαζί του πώς προέκυψε όλη αυτή η αλλαγή, αλλά δεν έβγαζα άκρη. Με έναν άρχισο σου αγάπη μου δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, γιατί συνεχώς είσαι από προσανατολή σου. Έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και με αποκαλούσε υπερβολική. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή από το κείμενο της φίλης που διαβάζω και θα πάρει το βιβλίο που διαβάζουμε στη συμμετοχή.
που είναι το βιβλίο της Avery Neal, αφού είναι υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, αυτή την περίοδο αυτό το βιβλίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή και θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο, φιλενάδα. Πρέπει να το διαβάσεις. Πρέπει να το διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Θύμισε με ένα στο στήλο. Είναι αυτός ο τίτλος. Και είναι εκδόσεις Αρμός. Στην Κύπρο ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει στο βιβλιοπωλείο Πάργα, γιατί από εκεί το πήρα. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω για όλους να ακούσετε ένα κομμάτι από αυτό το βιβλίο, για να δείτε πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και με αποκαλούσε υπερβολική. Ένα λεπτό, γιατί είχε ένα σημείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τη σελίδα 87 που διαβάζω. Όπως μπορεί να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε έχει βρεθεί σε μια σχέση με ένα κακοποιητικό σύντροφο, με έναν νάρκισο θα έλεγα εγώ, γιατί η κακοποιητική σύντροφη είναι πάντοτε νάρκιση και η νάρκιση είναι πάντοτε κακοποιητική σύντροφη, είτε ορατά είτε αδιόρατα κακοποιητική, είναι πολύ δύσκολο με ένα τέτοιο άτομο να γίνει μια παραγωγική συζήτηση όπου θα καλυφθούν οι ανάγκες και των δυο. Συχνά τα άτομα αυτά υιοθετούν μια σταθερή στάση σε ένα ζήτημα και αρνούνται να σκεφτούν την άποψη ή τις ανάγκες του άλλου. Αυτό σας κάνει να νιώθετε αδύναμοι να ακουστείτε μέσα στη σχέση σας και έτσι προσπαθείτε περισσότερο να βρείτε λύσεις ή τρόπους για να του είστε αρεστοί, ελπίζοντας ότι αν τον προσεγγίσετε με τον σωστό τρόπο μπορεί να λάβει υπόψη του τις ανάγκες σας. Μάταια όμως. Ένα τέτοιο άτομο αντιδρά σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει σαν να πρόκειται για καταμέτωπο επίθεση. Η έντονα αμυντική του διάθεση σε συνδυασμό με την απροθυμία του να αναλάβει την ευθύνη της συμπεριφοράς του σας κάνει να θέλετε να αποφεύγετε οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε σύγκρουση. Έχω ακούσει να το περιγράφουν αυτό σαν να πέφτεις μέσα σε μια σφικοφωλιά όταν μπεις σε σύνδεση. Σε σύγκρουση μαζί τους. Ακόμη και αν ο κακοποιητικός σύντροφος αντιδράσει ήρεμα στην αρχή, θα σας κάνει να το πληρώσετε αργότερα. Ως εκ τούτου, μαθαίνετε να διαλέγετε τα λόγια σας πολύ προσεκτικά, αν αποφασίσετε καν να θέσετε το θέμα. Μαθαίνετε γρήγορα να πατάτε στις μύτες γύρω από τον σύντροφό σας, προσπαθώντας πάση θυσία να αποφύγετε τις νάρκες που προκάλεσαν εκρήξεις στο παρελθόν. Αυτή η δυναμική μπορεί να λειτουργεί ακόμη και όταν δεν θίγονται σημαντικά ζητήματα. Οι κακοποιητές δεν ευθύνονται ποτέ, λέει η Avery Neal. Σελίδα 94. Ο κακοποιητής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, ούτε δίνει λόγο για αυτές. Μεταθέτει το πρόβλημα έξω από αυτόν και δικαιολογεί τη στάση του, ρίχνοντας την ευθύνη αλλού. Κάποιος άλλος φταίει πάντα. Θέλει να βλέπετε οτιδήποτε άλλο, ώστε να μην διακρίνετε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό του επιτρέπει να ενεργεί επιθετικά, ενώ αποφεύγει την ευθύνη της συνέπειες αυτής του της συμπεριφοράς. Ξεφεύγοντας έτσι αποδεικνύει ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό, δικαιολογώντας και με αυτόν τον τρόπο την επιθετική συμπεριφορά του. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουμε ενοχή όταν κάνουμε κάτι λάθος και έχουμε τύψεις. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού που κάναμε και επιχειρούμε να επανορθώσουμε. Αυτό δεν ισχύει για τον κακοποιητή ή τον νάρκισο. Όταν ένα τέτοιο άτομο κάνει κάτι λάθος, είτε δεν μπορεί να νιώσει ενοχή, είτε δεν θέλει, οπότε δικαιολογεί τη συμπεριφορά του. Για να αποφύγει την ευθύνη, κατηγορεί το θύμα, κάνοντας έτσι ευκολότερη την επόμενη κακοποίηση. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, αφού είναι υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, τη Avery Neal από τις εκδόσεις Αρμός, το διαβάζουμε στη συμμετοχή. Όσοι θέλετε να δείτε πληροφορίες για τη συμμετοχή, υπάρχει στην περιγραφή κάθε βίντεο, όλων των βίντεο. Και μπορείτε να το βρείτε, να το αγοράσετε αυτό το βιβλίο, το προμηθευτείτε και να το διαβάσετε. Λοιπόν, φιλενάδα, άκουσες. Κακοποιητικός. Αδιόρατα κακοποιητικός. Έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και με αποκαλούσε υπερβολική. Τι άλλο θα έλεγε, ότι άλλαξα. Ότι άλλαξα, ότι άλλο σου έδειξα και άλλο σου έμπηξα. Ότι ήμουν διαφορετικός όσο καιρό ζούσα στο δικό σου σπίτι και τώρα που ανοίξα μαζί σπίτι έχω γίνει ένας άλλος. Όταν το ρωτούσα για ποιο λόγο με έφερε στην πόλη του εφόσον δεν έδειχνε πλέον κανένα συναίσθημα ως προς εμένα, απαντούσε «Ο δρόμος είναι ανοιχτός και όποτε θες μπορείς να ξαναγυρίσεις στην πόλη σου». Μετά που η κοπέλα ξενίκιασε στο σπίτι που νίκιαζε, μετά που έκανε ολόκληρη μετακόμιση και αυτή και τα ζώα της,
ενώ γνώριζε ότι αυτός είχε αναπηρία, αυτός ότι η κοπέλα είχε αναπηρία, εξακολουθούσε να τη συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε τώρα να βρούμε και λίγο τι ακριβώς συνέβη και όταν πήγατε στην πόλη του. Εδώ να αναφέρω ότι η μάνα του δεν συμπάθησε ποτέ κάποια από τις κοπέλες του. Νάτι η μανούλα, νάτι. Και με μένα είχε θέμα λόγω αναπηρίας και γάτων. Που δεν θα είχε η μανούλα θέμα. Άμα είναι η μάνα ερωτευμένη με το γιο και υπάρχει διπόδιο, ότι όποια κοπέλα και να είναι αυτή που θα συνδεθεί ο γιος μαζί της, η μάνα θα τη βγάλει σκάρτη. Όποτε βρισκόμασταν με τη μάνα του, μου μιλούσε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά πίσω μου με κατηγορούσε. Μου τα έλεγε ο ίδιος και τον προέτρεπε σε διάφορες φάσεις να με χωρίσει. Α, μπράβο. Πήγατε στην πόλη του, πήγατε κοντά στη μανούλα και άρχισε η μανούλα το δόλιο έργο της. Όμως και ο γιος της μανούλας, παλιόπαιδο. Παλιόπαιδο, κακοποιητικό παλιόπαιδο. Η αρχή του τέλους ξεκίνησε το καλοκαίρι όταν έχασα την αγαπημένη μου γατούλα. Εγώ λιώμαστε ρεμιστικά, ξαπλωμένη στον καναπέ και αυτό στον κόσμο του. Βέβαια, στεναχωρήθηκε πολύ από το θάνατο της γατούλας μου σε σημείο που έκλαιγε, αλλά η στάση του προς εμένα ήταν εντελώς αδιάφορη. Δεν μου έκανε μια αγκαλιά, δεν μου είπε ένα καλό λόγο, πλήρης αδιαφορία για τον πόνο που ένιωθα. Μια εβδομάδα μετά, μάζεψε τα πράγματα του και έφυγε, γιατί όπως είπε, ένα ζώο το θρυνούμε 2 με 3 μέρες και μετά συνεχίζουμε. Τι, ένα ζώο το θρυνούμε 2 με 3 μέρες και μετά συνεχίζουμε. Δεν έχω χάσει ακόμη ζώο, αλλά είμαι σίγουρη ότι όταν φύγει ο Λάκης, ο Λάκης τέλος πάντων, Λάκη, δεν νομίζω να θρυνήσω 2 με 3 μέρες μόνο. Ο γκράντε φιλόζος να μου κάνει και υποδείξεις πόσο θα θρυνήσω το αγαπημένο μου μωρό. Λέει και διδάφρα μπίπεδο, αλλά δεν το διαβάζω. Είπε ότι δεν θέλει να τον ρίχνω και αυτόν ψυχολογικά και χωρίσαμε για 3 εβδομάδες. Τα ξαναβρήκαμε, αλλά καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Δημιουργούσε επίτηδες προβλήματα, φώναζε, με έβριζε και από ένα σημείο και μετά κοιμόταν στον καναπέ. Σε κάποια φάση με ρώτησε, εφόσον είχα τόσα προβλήματα, γιατί δεν είπα όχι όταν μου ζητούσε να βρεθούμε για να προχωρήσουμε, αφού σου έλεγε όχι ρε βλάκα. Μα εγώ του έλεγα από τότε ότι έχω διάφορα θέματα και αυτός ήταν που επέμενε. Όλο αυτό κράτησε ένα μήνα. Στον τελευταίο τσακωμό που προκάλεσε ο ίδιος εσκεμμένα, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε οριστικά. Εκ των υστέρων μου είπε ότι γύρισε απολύπηση. Το ίδιο βράδυ έπαθε εγκεφαλικό. Όταν του το είπα λίγες μέρες μετά, απλώς γελούσε τάχα γιατί με κατέβασα με φορεί από το σπίτι στο ασθενοφόρο και ήταν έξω όλη η πολυκατοικία και παρατηρούσε. Εδώ να σημειώσω ότι με το που ήρθαμε στην πόλη του, έγινε ακόμη περισσότερα τσουγκούνες. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Το ψυγείο ήταν μονίμως μισοάδιο και κάθε εβδομάδα μου δημιουργούσε πρόβλημα με τη λίστα για τα ψώνια. Εν τω μεταξύ, από την αρχή της σχέσης μέχρι και το τέλος, εγώ πλήρωνα ενίκιο, λογαριασμούς κλπ. Βέβαια. Και σε πήρε στην πόλη του για να μην θέλει να ξοδεύει βενζίνη. Αυτός έβαζε το χέρι στην τσέπη για τα ψώνια μόνο και το πετρέλαιο του αυτοκινήτου όταν πηγαίναμε κάπου. Με το που μετακομίσαμε και χρειάστηκε σε κάποιες φάσεις να πάμε στην πόλη μου στον νευρολόγο ή τον ενδοκρινολόγο μου, είχε το θράσος να μου ζητά λεφτά για το πετρέλαιο του αυτοκινήτου του, ενώ συχνά μου έλεγε ότι και στην πόλη του υπάρχουν καλοί ενδοκρινολόγοι και νευρολόγοι και να βρω άλλους εκεί στην πόλη του να μην πηγαίνουμε στην πόλη. Ένιωθα ότι προσπαθούσε να με χειραγωγήσει και να με ξεκόψει εντελώς από την πόλη. Αυτό έκανε. Μετά το χωρισμό, μιλήσαμε κάποιες φορές, τις οποίες το ρωτούσα γιατί με έφερες εδώ και τελικά έφυγες και με άφησες σε μια ξένη πόλη χωρίς αυτοκίνητο και χωρίς να ξέρω τους δρόμους. Έριξε όλο το φταίξιμο σε μένα, κάθε φορά με έβριζε και στο τέλος με μπλόκαρε από παντού, χωρίς να νοιαστεί πώς θα τα βγάλω πέρα. Πέραν το ότι έκανα για μια ακόμα φορά μαλακία που έμπλεξα και όχι μόνο έμπλεξα, έφυγα από την πόλη μου γι' αυτόν. Πέραν το ότι φάνηκε εντελώς μαλάκα, εγώ ακόμα ψάχνω το γιατί. Τι σκατά έγινε και άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη. By the way, αγαπώσε. Κι εγώ αγαπώσε κόρη. Λοιπόν, κόρη. Ήδη σου έχω στείλει στο Messenger κάποια... Τα τηλέφωνα του Γρηγόρη, του Γρηγοριού, του φίλου μου, του ψυχίατρου. Νομίζω σου το έχω στείλει. Ναι. Λοιπόν... Και είπαμε ότι πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία.
όπως μου γράψες και πριν, διαβάζω την πλάκα, όπως μου γράψες και πριν, δεν γελάω με τον πόνο σου, γελάω γιατί έχεις πάρα πολύ πλάκα. Θέκλα, help! Σου έστειλα mail. Μπορείς να δείξεις λίγη προτεραιότητα, please, 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 να χαρείς, εγκατέλειψες με, να χαρείς με, εγκατέλειψες, να γίνεις συγγραφέας. Οι ασθενείς σου πως έχουν ανάγκη, δεν είσαι ασθενής μου, ήσουν θεραπευόμενη μου και είσαι ένας άνθρωπος που αγαπώ, όπως αγαπώ και πολλούς άλλους ανθρώπους. Είσαι ένα πρόσωπο που σε γνωρίζω για πάνω από 22 χρόνια πλέον, οπότε... Ναι, όχι 22 χρόνια, sorry, από το, 17, για πάνω από 17 χρόνια πλέον. Από το 2005 μέχρι το 2022 είναι 17 χρόνια, καλά. Περιττό να σας πω ότι αυτό το βίντεο γυρίζεται η ώρα 1:20 το πρωί. Λοιπόν, σε γνωρίζω για πάνω από 15, 16, 17 χρόνια. Έχω την έννοια σου, έχω την αγάπη σου, όμως έχω κλείσει το γραφείο από το 2018, σε έχω κάνει refer σε άλλους θεραπευτές από τότε και δεν είμαι η μοναδική καλή ψυχολόγος, για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω καν αν είμαι και καλή ψυχολόγος. Γιατί νομίζω ότι στη δική σου την περίπτωση με επισκέφθηκε στο 5, το 6 πότε ήταν τότε, μετά το 7, το 17, το 18 και πάλι δεν έχεις επιλύσει τα ζητήματά σου. Δεν έχουν επιλυθεί τα ζητήματά σου, άρα ψυχοθεραπεία, όσοι έχεις κάνει μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετή, χρειάζεσαι και άλλη. Δεν θα έλεγα ότι είσαι κακιά θεραπευόμενη σε καμία περίπτωση, με την έννοια του ότι είσαι ένα φιλότιμο πλάσμα και θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις τα άλλα πλάσματα, γι' αυτό και είσαι και τόσο πολύ φιλοζωή. Έχεις πολύ θυμό μέσα σου, αγάπη μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό. Έχεις εξαιρετικό θυμό μέσα σου, γιατί έχεις πληγωθεί αγρίως από μωρό και έχεις βιώσει απέραντη σκληρότητα από ανθρώπους που σας συνδέουν στενοί δεσμοί αίματος. Ξαναλέω, είναι εξαιρετικά πολύ δύσκολο να κάνεις επέμβαση, τόσο δύσκολη επέμβαση στην ίδια πόλη που ζουν αδέρφια σου και να μην έρθει ένας να σε δει, να μην έρθει κάποιος. Βέβαια, αν δουν τα αδέρφια σου αυτό το βίντεο, θα πούμε αυτή έκανε το ένα, με αυτή έκανε το άλλο. Ξέρεις, όταν είμαστε το μαύρο πρόβατο μιας οικογένειας, ό,τι λάθη κάνουμε κατά καιρούς, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, τα μαζεύουν, τα κρατάνε και στην πρώτη ευκαιρία θα σου πούνε: έκανες αυτό, έκανες το ένα, έκανες το άλλο. Δεν πρόσεξες την περιουσία σου, δεν πρόσεξες τα χρήματά σου, δεν πρόσεξες τον εαυτό σου. Άρα, τι τα βάζεις μαζί μου τώρα. Έχεις πάρα πολύ θυμό, γιατί όντως έχεις αδικηθεί βιαίως από τον καιρό που ήσουν ένα μικρό παιδί. Τα γυμνάσια, εντός εισαγωγικών, δηλαδή η αδιόρατη ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση που σου έκανε η μάνα σου ήταν άνευ προηγουμένου. Το είχαμε συζητήσει και στη θεραπεία ότι η μάνα σου ήταν ερωτευμένη με τα αγόρια και μισούσε την κόρη της. Δεν ξέρω τι ζητήματα έχει η μάνα σου. Αυτό που ξέρω είναι ότι σου έχει προκαλέσει εσένα βαθιά τραύματα. Και αυτά τα βαθιά τραύματα σίγουρα δεν θεραπεύονται ούτε με τη χρήση ρεμιστικών χαπιών. Σίγουρα δεν θεραπεύονται ούτε με το να μπαίνουμε σε τοξικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη και δεν θεραπεύονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Τα ψυχικά μας τραύματα θεραπεύονται όταν γονατίσουμε πάνω τους, άκου κόρη, με όση αγάπη, αφοσίωση και φροντίδα φροντίζεις τα μωρά σου, έτσι τα λέει τα γατιά της, τα μωρά σου, έχεις και μια σκυλίτσα που τα μεροδίτησες, νομίζω έφυγε και αυτή, τα μωρά σου, με τόση αγάπη και τόση φροντίδα θέλω να φροντίσεις τον εαυτό σου, αγαπημένη μου. Είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία, είσαι μόνο ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Μοιραζόμουν από πάντα μαζί σου και τις δικές μου δυσκολίες. Είδες κι εγώ, όπως δει παράλληλη, όπως έκανες αυτή την ωραία μαγική σχέση από το Facebook. Είχα κάνει κι εγώ εκείνη την ωραία σχέση από ένα άλλο κοινωνικό δίκτυο, από το Twitter είχε ξεκινήσει εκείνη. Που είδες ότι και οι δύο περιπτώσεις δεν ήταν όπως φαινόντουσαν. Λοιπόν, για τη δική σου περίπτωση τώρα, γι' αυτόν τον άρχη μαλάκα που λες, γιατί άλλαξε,
τι στο καλό έγινε και άλλαξε. Λοιπόν, όταν αναλάβουμε την ευθύνη ενός μεγάλου μουρού, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κακομαθημένος, κακομαθημένος με την έννοια του ότι δεν έχει μάθει ποτέ να λαμβάνει τις ευθύνες του εαυτού του. Εσύ μπορεί να έχεις όλες αυτές τις δυσκολίες και με ενδοψυχικά ζητήματα αλλά και με σωματικά ζητήματα, αλλά μένεις μόνη σου και αναλαμβάνεις τις ευθύνες του εαυτού σου. Αυτός δεν είχε αναλάβει ποτέ τις ευθύνες του εαυτού του. Κόβω το κεφάλι μου ότι ζούσε με τη μάνα του όταν πρωτού σε γνώρισε εσένα και ήρθε να ζήσετε μαζί. Δεν ξέρω αν ζούσε μόνος του. Πάντως, ίσως να ζούσε με τη μάνα του, αλλά και μόνος του να ζούσε, παρόλο στη μάνα του θα ήταν. Βολεύτηκε μαζί σου, γιατί είσαι και πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ακόμη και τώρα που είσαι ταλαιπωρημένη σωματικά και ψυχικά, εξακολουθείς να είσαι πολύ ωραία γυναίκα και έχεις και πολύ κοφτερό μυαλό και φοβερό χιούμορ. Είσαι από τους ανθρώπους που με κάνεις και γελάω τρανταχτά. Αφού ξεκίνησε αυτό το βίντεο γελώντας, παρόλο που είναι τόσο δύσκολο, όχι για να σε περιγελάσω, αγαπώ σε ξέριστο. Λυπούμαι που σε εγκατέλειψα για να γίνω συγγραφέας. Που τα άφησα όλα για να γίνω χορεύτρια. Τι να κάνουμε όμως. Κάνω αυτό το βίντεο για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Θέλω να παρακολουθείς τα βίντεο μας καθημερινά. Ξέρω τα παρακολουθείς, αραιά και πού. Καθημερινά θέλω να τα παρακολουθείς. Θέλω να μπεις και στην κοινότητα να σχολιάζεις. Άμα βάζεις πολλές βρισχές και τέτοια, θα σε βάλω σε απόκρυψη. Το λέω να το ξέρεις όσο και αν σε αγαπώ. Λοιπόν, ο τύπος αυτός, κορί μου, ανώριμος. Ναρκισσός, εγωκεντρικός. Όσο έχει να επωφεληθεί από εσένα, που έμενε τζάμπα στο σπίτι σου και φαντάζομαι τον τάιζες γιατί μαγειρεύεις και ωραία και τον πότιζες και τον περιποιήσουν, όπως περιποιήσει και τα ζώα σου, περιποιήσουν και αυτόν, μια χαρά ήταν. Τον βόλευε να έχει ένα καλό προσωπείο. Όταν σε πήγε, έπιασε να σε πάρει να πάτε στην πόλη του, τότε και άλλαξε η δυναμική της σχέσης, έγινε ένα shift, έγινε μια μετατόπιση στη δυναμική της σχέσης και αναγκάστηκε το αγοράκι να αναλάβει ευθύνες. Γιατί πλέον νοικιάζατε μαζί το σπίτι. Μπορεί εσύ να πλήρωνες το νίκιο, αλλά ήταν το σπίτι στο οποίο διέμενε. Και προφανώς δεν του αρέσουν οι ευθύνες. Γιατί αν του άρεσαν οι ευθύνες, θα είχε αναλάβει και αυτός ευθύνες στη ζωή του προηγουμένως. Ουσιαστικές ευθύνες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι το να συγκατοικείς με έναν άνθρωπο που να μην, όχι να επισκέπτεσαι το σπίτι του, να συγκατοικείτε, έστω και αν εσύ πλήρωνες το νίκιο και αυτό στα ψώνια, συγκατοικούσατε, ανέλαβε ευθύνες, εκεί δεν του άρεσε. Γιατί όσο ερχόταν επισκέπτης και επειδή κουλάς δεν ξέρω τι άλλο, μια χαρά του βόλευε. Όταν όμως έπρεπε να βγάλει από τη... Να βάλει σεριμπούγκαν του που λέμε στην Κύπρο. Να βάλει το χέρι στην πούγκαν ή τσέπη. Βάλει σεριμπούγκαν. Βάλει το χέρι σου στην τσέπη σου. Όταν έπρεπε να βάλει το χέρι του στην τσέπη του για να πληρώσει, δεν του άρεσε. Και το τσιγκουνιό, το να είναι κάποιο τσιγκούνη, είναι μια εξαιρετική ένδειξη ψυχοπαθολογίας. Εξαιρετικότατη. Και όποιο είναι τσιγκούνη στα χρήματα, είναι σίγουρα και στα αισθήματα. Τι γίνεται όμως. Αυτοί που είναι τσιγκούνιδες με τα δικά τους λεφτά δεν είναι τσιγκούνιδες με τα λεφτά του άλλου. Δηλαδή όσο τρώνε από τα λεφτά του άλλου, μια χαρά είναι. Άμα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, τότε φανερώνεται ο κρυφός ναρκισισμός τους. Νομίζω ότι το τσιγκουνιό είναι μια μορφή ναρκισισμού. Δεν ξέρω. Το λέω τώρα έτσι. Νομίζω ότι είναι ναρκισι. Οι τσιγκούνιδες είναι ναρκισι. Ναι, γιατί σημαίνει θέλω για μένα. Δικά μου, λεφτά μου, τα λεφτά μου, δικά μου. Δεν μοιράζομαι με τους άλλους, ναρκισσός. Έτσι νομίζω, έτσι μου ήρθε τώρα. Τώρα και ίσως και συνεξαρτώμενοι να είμαστε σπάταλοι. Γιατί εγώ σίγουρα υπήρξα πολύ σπάταλοι και εσύ σίγουρα έχεις υπάρξει πολύ σπάταλοι, ξέρω από το παρελθόν. Απλόχερα, πλουσιοπάροχα να τα παρέχεις όλα στους ανθρώπους που αγαπάς και να μην σκέφτεσαι να αφήσω κάτι στην άκρη και για μένα στο μέλλον. Αγάπη μου, έμπλεξες με έναν ναρκισσό. Και άλλαξε ξαφνικά γιατί έτσι είναι η ναρκισσία. Μπορεί το love bombing τους να διαρκέσει 2 μήνες, μπορεί όμως να διαρκέσει και 2 χρόνια. Αλλά άκουσε μια συμβουλή εδώ πέρα από μια φίλη σου που σ' αγαπά πολύ και φίλη σας όλων. Δεν αλλάζουμε πόλη για κανέναν κόμενο και για καμία κόμενο. Δεν αλλάζουμε πόλη. Εκτός και αν εμείς θέλουμε να πάμε να ζήσουμε σε εκείνη την πόλη.
Δεν το κάνουμε αυτό. Αν εμείς θέλουμε να αλλάξουμε χώρο κατοικίας και μας αρέσει ένα μέρος και τη χάνει σε εκείνο το μέρος να είναι και κάποιος που έχουμε συνάψει ερωτικό δεσμό μαζί του, καλώς. Δεν πάω όμως σε μια άλλη πόλη επειδή μου το λέει αυτός. Δεν το κάνουμε. Ή αν θα το κάνουμε δοκιμαστικά. Αν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Θα έλεγα ότι για τις γυναίκες της ηλικίας μας, αχ, είμαστε μισήλικες. Εσείς στα 48 και εγώ στα 47 είμαστε μεσήλικες. Για τις γυναίκες της ηλικίας μας είναι μια εξαιρετική συμβουλή, εξαιρετικά καλή συμβουλή, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα έρθει κανένας πρίγκιπας πάνω σε κανένα άσπρο άτι ή άσπρο αυτοκίνητο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο άσπρο, αεροπλάνο, να μας πάρει μακριά να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Μπορεί ναι στη ζωή μας να βιώσουμε αυθεντική αγάπη και το εύχομαι και μου το εύχομαι και σου το εύχομαι και το εύχομαι σε όλες. Όμως πρέπει επιτέλους να τελειώσουν τα παραμυθάκια και σε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εμείς και τα μωρά μας, είτε είναι ανθρώπινα μωρά είτε είναι ζωάκια μωρά. Εγώ έχω το λακκούλι. Είδες εγώ που σου έλεγα, τις έλεγα τις κοπέλες αυτές, μ' αρέσουν τα ζώα, αλλά δεν μπορούσα να, δεν μπορώ να φανταστώ να ζω με ένα ζώο και να νοιάζομαι για ένα ζώο. Έλα όμως που έγινε και αυτό. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα έναν έχουμε. Εγώ εδώ πέρα έναν έχω. Είμαστε δύο. Είναι η παρέα μου όμως. Αυτός είναι η οικογένεια. Εσύ είσαι πιο μεγάλη οικογένεια από τη δικιά. Λοιπόν, είσαι εσύ και τα μωρά σου. Είσαι εσύ και η οικογένεια σου. Έχεις όλη μου την αγάπη. Είμαι σίγουρη ότι θα εισπράξεις πολύ αγάπη και επικοδομητικά σχόλια από τους φίλους. Σε παρακαλώ, μην αρχίσεις να βρίζεις τα σχόλια για να αναγκαστώ να σε βάλω σε απόκρυψη. Σε παρακαλώ. Σε μνά, φίλε, να δω. Εντάξει, σε μνά. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία. Όπως σου έχω πει και στο Messenger, υπάρχουν ψυχολόγοι και στο Γενικό Σύστημα Υγείας που είναι μια πολύ μικρή συμπληρωμή, άρα θα μπορείς να το υπομειστείς. Πάρε το χρόνο σου να συνέλθεις, γιατί δέχτηκες ναρκισιστική κακοποίηση και ναρκισιστικό άδειασμα. Σε άδειασε αυτός ο τύπος. Ξέρω ότι είσαι θυμωμένη μαζί του. Θέλω να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Θέλω να το διαβάσεις. Και είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Όταν ήμουν σε παρόμοια θέση μαζί σου, το διάβαζα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και μπουστάρωμαι. Έπαιρνα δύναμη. Ήταν πολύ ενδυναμωτικό να διαβάζω κάπου κρατά ότι αυτά που μου συνέβηκαν και σε άλλους. Shit happens, life happens και ένα μάθημα. Εάν από την αρχή το ένστιχτό μας λέει να πούμε στον άλλον ότι δεν είμαστε σε θέση να μπούμε σε σχέση και δεν θέλουμε σχέση μαζί του, να μην κάνουμε σχέση μαζί του. Δεν αφήνουμε κανέναν να μας ψήσει. Γιατί το αρχικό μας ένστιχτο είναι αυτό που είναι το πιο έγκυρο, τον κάτι ένστιχτο μας, η διέστησή μας. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να λιώσεις τη ψυχοθεραπεία, στη ψυχοεκπαίδευση και όχι στα ερημιστικά. Ένα ζήτημα που έχεις εσύ, το οποίο σε κρατάει πίσω από το να εξελιχθείς και να λάμψεις όπως σου αρμόζει, είναι αυτή η εξάρτηση που έχεις από τα ερεμιστικά. Αυτή τη φορά που θα πας στο ψυχίατρο, φιλενάδα, θέλω να το συζητήσεις πολύ σοβαρά, το να τα κόψεις σταδιακά τα ερεμιστικά. Και οπωσδήποτε ένας άνθρωπος που είναι θυσμένος σε ερεμιστικά χαπιά δεν πρέπει να σταματά την αντικαταθλιπτική του θεραπεία. Αντιθέτως, πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον ψυχιατρό του, ώστε να μορφοποιηθεί η αντικαταθλιπτική θεραπεία με τέτοιο τρόπο και να σου δώσει ένα θεραπευτικό σχήμα ο γιατρός, το οποίο να σε βοηθήσει να απεξαρτηθείς επιτέλους από εκείνα τα ευλογημένα τα ερεμιστικά. Ή αν θα παίρνεις, να παίρνεις σε χαμηλές δόσεις, όχι αυτές οι δόσεις που παίρνεις εσύ. Η οποία, και όταν κάποιος συνέχεια είναι χαπακωμένος, ξαναλέω, δεν μιλάμε για αντικαταθλιπτικά, μιλάμε για ερεμιστικά χαπιά. Οπότε τα οποία χρησιμοποιούνται εθιστικά. Όταν κάποιος είναι συνέχεια σε καταστολή λόγω των χαπιών, σίγουρα αφήνει τη ζωή του να περνάει και υπάρχουν και πολλά σημάδια τα οποία μπορεί να μην τα βλέπει. Γιατί είμαι σίγουρη ότι όταν καθαρίσεις το μυαλό σου και όταν αποτοξινωθείς πλήρως και από τα ερεμιστικά χάπια, τότε θα θυμηθείς ότι υπήρχαν ενδείξεις από την αρχή ότι αυτό το παλιόπαιδο ήταν ένα αρκισάκι της κακιάς ώρας. Ένα παράσιτο που όταν δοκίμασε να γίνει
ένας άνθρωπος που να μοιράζεται ένα σπιτικό με μια γυναίκα, η παρασιτική του φύση επαναστάτησε και έβγαλε στην επιφάνεια όλη την κακία, όλο τον ναρκισισμό και τα έκανε χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πώς θα τα έκανε. Είσαι θυμωμένη μαζί του, κατανοητότατο, πολύ κατανοητό. Θα αφήνω να είσαι θυμωμένη μαζί του. Βρίζε τον όσο θέλεις, αλλά όχι στα σχόλια. Και θέλω να πάρεις όλη αυτή τη δύναμη του ειλικρινούς θυμού σου και να τη μετατρέψεις σε δύναμη δημιουργίας για τη μεταξέλιξη του εαυτού σου. Αγαπώ σε κόρη και θέλω να σε αγαπήσεις και εσύ. Σε παρακαλώ πολύ. Όπως αγαπάς τα πλάσματα που φροντίζεις. Τα ίδια ισχύουν και για όσους φίλους ακούνε το βίντεο αυτό και βρίσκουν ότι ταυτίζονται με την ιστορία της κοπέλας, ίσως σε κάποια σημεία. Είμαι σίγουρη πως θα προκύψουν ερωτήματα σε σχέση με την εξάρτηση από τα ηρεμιστικά φάρμακα. Το θέμα με την εξάρτηση από τα ηρεμιστικά χάπια ίσως να πρέπει να το κάνουμε με κάποιο ψυχίατρο ξεχωριστά. Στέλνω την αγάπη μου.